Εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου τέλεσε στην Ιερά Μονή Βλοχού Όρθο, Θεία Λειτουργία, Αρτοκλασία Υπερηγίας Φωτισμού και Βοηθείας των Μελών του Συλλόγου, ιδιαίτερα δε των παιδιών και Ιερό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των πολυτέκνων. Ας ευχηθούμε, ρε παιδί, σήμερα, αυτή την μεγάλη μέρα Κυριακή, κατά την οποία ο Σύλλογος Πολυτέκνων εδώ του Αγρινίου και των Περιχώρων μας δίνει πραγματικά δύναμη, μας δίνει παράδειγμα, μας δίνει ενίσχυση, μας δίνει κουράγιο, γιατί βλέπουμε ήρωες πολυτέκνους γονείς να ζουν εδώ και όλοι εκείνοι οι άλλοι που ανήκουν στο Σύλλογο και δεν μπορέσαν να ζουν σήμερα εδώ. Μας δίνουν κουράγιο αυτή τη μεγάλη μέρα. Ας ευχηθούμε να δυναμώσουμε κι εμείς την πίστη μας. Να κάνουμε υπακοή στο θέλημα του Θεού για να ζούμε το θέλημα του Θεού και να αγιαζόμαστε. Να πάρουμε το Ευαγγέλιο και να το βάλουμε στην καρδιά μας. Να το ζούμε, να το δώσουμε στα παιδιά μας. Και να μάθουμε να υπακούμε. Το φωνάζει ο Κύριος από το Θαβόρ. Αυτού ακούεται. Και αφετέρου. Ας ευχηθούμε. Το παράδειγμα των αδελφών εδώ πολυτέκνων γονέων να το μηθούν και άλλοι σήμερα. Να αφήσουν τον κόσμο, να αφήσουν τον καθένα για την καθεμία που λένε άλλοι τα ρήματα και κατακαιρματίζουν οικογένειες. Να αφήσουν και να περιφρονήσουν τους παρανόμους νόμους. Εκείνο που γκρέμισαν τις οικογένειές τους και πάνε να γκρεμίζουν για τις οικογένειες των εκείνων.